κρατικού κέντρου Πάτρας, των συνδικάτων του, του κρατικού σωματείου των εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία, απέναντι σε αυτή την ανάλγητη πολιτική της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που έχουν φτάσει το Ίδρυμα της Κυποτού της Αγάπης σε αυτή τη θέση, να κινδυνεύει να του κόψουν το ρεύμα με 70 παιδιά με ειδικές ανάγκες σε μια κλειστή δομή, να κινδυνεύουμε να χάσουμε ακόμα και ζωές. Είναι απαράδεκτη η στάση και της περιφέρειας αλλά και της κυβέρνησης, οι οποίοι λένε ότι θα μας απαντήσουν τέλος του χρόνου για έκτακτη χρηματοδότηση, ότι από το 25 θα ξεκινήσει η μόνιμη χρηματοδότηση. Ενώ παίζονται ζωές παιδιών αλλά και των εργαζομένων, η ισοδοσία τους και πώς θα ξοφλήσουν τα δάνειά τους, πώς θα ζήσουν, να πληρώσουν και αυτοί το ρεύμα τους. Εμείς απαιτούμε εδώ και τώρα να πληρώσει η περιφέρεια όλο το ρεύμα που χρωστάει το Ίδρυμα. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η περιφέρεια δίνει αλλού χρήματα να γίνονται και εκδηλώσεις. Χρήματα για το Ίδρυμα, για την Κυβωτό της Αγάπης και όλα αυτές τις δομές στην περιοχή μας δεν υπάρχουν. Να γίνει τώρα άμεση χρηματοδότηση έτσι να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά και όπως πρέπει με τη φροντίδα στα παιδιά οι εργαζόμενοι να παίρνουν το μισθό τους. Και να ξεκινήσει τώρα, όχι το 25, η τακτική χρηματοδότηση. Αυτές οι δομές είναι ευαίσθητες. Αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα το οποίο ζούμε δείχνει το απάθρωπο πρόσωπό του. Εμείς τα συνδικάτα θα σταθούμε απέναντι, θα αγωνιστούμε, θα πολεμήσουμε όπως κάνουμε όλο αυτό το καιρό. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Είναι απαράδεκτη η στάση της κυρίας Ντάτσικας που μας είπε ότι το πρόβλημα θα λυθεί το 2025. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι εδώ και τώρα θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί το Ίδρυμα, να πληρωθεί το ρεύμα για να μην κινδυνεύσει καμία ζωή παιδιού στη δομή. Είναι 70 άτομα, 70 παιδιά. 70 παιδιά, ναι. Μάλιστα, και 50 εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι και αυτοί, είμαστε συνέχεια με έναντι, πληρωνόμαστε συνέχεια με έναντι. Και τα παιδιά κιόλας είναι κάποια με υποστήριξη μηχανική. Υπάρχουν παιδιά, ναι, που χρειάζονται ανά πάσα ώρα και στιγμή υποστήριξη μηχανική. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι δεν θα αφήσουμε κανένα παιδί να κινδυνεύσει. Καμία διακοπή στο ρεύμα, θα μας βρουν απέναντί τους. Σε μια συμβολική κινητοποίηση για τη συνεχή απαξίωση των πρωινιακών μας δομών, το σημαντικό είναι ότι είναι συνιστά και ισοδυναμεί με πρόθεση εγκληματικής ενέργειας η επαπειλούμενη διακοπή ρεύματος αυτή τη στιγμή σε προνοιακή δομή, στην Κυβωτό της Αγάπης, όπου εκεί τα παιδιά μας και οι συμπολίτες μας και οι συνάνθρωποι μας υποστηρίζονται με μηχανήματα όπου απαιτείται οπωσδήποτε να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα γι' αυτό και κινδυνεύει η ζωή τους ανά πάσα στιγμή. Αυτό το οποίο συμβαίνει και το οποίο είναι διαχρονικό είναι η πρόθεση των εκάστοτε κυβερνήσεων για συνεχή απαξίωση των προνοιακών δομών με σκοπό και πρόθεση να περιέλθουν τελικά σε ΜΚΟ και ιδιώτες με ό,τι αυτό συνεπάγεται.